στην κλινική μου. Εγώ θα σας παρουσιάσω τα βοηθητικά εργαλεία ουρητηροσκόπησης. Τι χρειάζεται για να κάνουμε πλέον μια καλή, με ασφάλεια και αποτελεσματική ουρητηροσκόπηση. Λίγα εισαγωγικά. Η ενδορολογία, παρόμοια με όλες τις άλλες σύγχρονες χειρουργικές ειδικότητες, εξαρτάται τόσο σαφώς από την εμπειρία του χειρουργού, αλλά και από τη διάθεση και την πρόσβαση στα σύγχρονα εργαλεία και υλικά. Θεωρείται βασική διαγνωστική μέθοδος έτσι των παθήσεων του ουρητήρα και του νεφρού, με τις συνήθεις ενδείξεις όπως τις ξέρουμε, ελλείμματα και αγράφησης ανώτερου ουροπυτικού, νεοπλάσματα, απόφραξη, αιματουρία. Η κύρια όμως, έτσι όπως την εφαρμόζουμε, ένδειξή της αποτελεί αντιμετώπιση της λιτίασης του ουρητήρα και του νεφρού, τελευταία με τα σύγχρονα εργαλεία που έχουμε. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται σήμερα η μιάκαμπτα και τα εύκαμπτα ουρητηροσκόπια, καθώς και μια πληθώρα άλλων εργαλείων. Σε αυτή τη διαφάνεια έχω βάλει έτσι συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βασικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια ουρητηροσκόπηση. Σαφώς, ακτινοσκοπική μονάδα, το CRM. Απαραίτητο, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτι και δεν πρέπει να γίνεται τέτοια επέμβαση. Σκιαγραφική ουσία, πιστεοσκόπια, ουρητηροσκόπια διαφόρων μεγεθών και καλά θα είναι να υπάρχει και εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο. Καθετήρας νέλα του νυφόλεη, όπως προτιμάει ο καθένας, για να κενώνεται συνεχώς η οροδόχος κύση, να μην γεμίζει με ούρα. Διάφοροι ουρητηρικοί καθετήρες, διαφόρων μεγεθών και κυρίως καθετήρας ανοιχτού άκρου 5 French, πολύ μεγάλη βοήθεια αυτός ο καθετήρας. Η σειρμάτινη οδηγία, τα guide wires, συστήματα ή λαβίδες σύλληψης των λίθων. Ένας καθετήρας φόλε για το τέλος της επέμβασης και βέβαια προκειμένου για ουρητηροσκόπηση με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο, πιθανόν να χρησιμοποιηθούν και οι ουρητηρικοί νάρθηκες. Τα εργαλεία μας τώρα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα. Τα μη αναλώσιμα, τα ενδοσκόπια, τα ενδοσκόπια ή ενδοσωματικοί λιθοτρίπτες ή μεταλλική διαστολή που βέβαια τώρα τελευταία δεν τους πολύ χρησιμοποιούμε και βέβαια οι λαβίδες πολλαπλών χρήσεων. Ενώ όσον αφορά τα αναλώσιμα, έχουμε τα οδηγά μας σύρματα, οι συσκευές σύλληψης των λίθων, στέντς καθετήρες και τα διάφορα μπαλόνια διαστολής. Ας τα δούμε σιγά σιγά. Εδώ δύο ωραίες φωτογραφίες νομίζω με το ημιάκαμπτο και το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο. Και πάμε στην ουρητηροσκόπηση. Όσον αφορά το ουρητηροσκόπιο, όπως είπαμε, είναι διαγνωστική μέθοδος και θεραπευτική για αντιμετώπιση παθήσεων των λίθων του ουρητήρα και του νεφρού. Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται σήμερα τα ημιάκαμπτα και τα εύκαμπτα ουρητηροσκόπια. Ας δούμε έτσι τα χαρακτηριστικά τους ένα-ένα. Όσον αφορά τα ημιάκαμπτα, το συνήθως μήκος τους κυμαίνεται από 30 με 45 εκατοστά περίπου. Η διάμετρός τους, τα σύγχρονα ουρητηροσκόπια έχουν άλλη διάμετρο προς το προσοφθάλμιο φακό και άλλη διάμετρο προς την κορυφή τους. 4,5 με 11,9 φρένς και 12, αλλά συνήθως διάμετρος 6 με 8,5. Εγώ στο νοσοκομείο έχω ένα με κορυφή 7,5 φρένς της τώρας. Το πεδίο όρασης του κυμαίνεται από 65 με 90 μοίρες, ενώ η γωνία της οπτικής του 5 με 10 μοίρες. Τα κανάλια εργασίας που χρησιμοποιούμε, που συνήθως έχουν αυτά, είναι ένα ή δύο. Και βέβαια μέσα από αυτά μπορούν να περάσουν οι συσκευές λιθοτριψίας, το λίθοκλαστ, οι πέρχοι, τα λέιζερ. Ο ηλεκτροδιαβλικός μάλλον έχει φύγει από το παιχνίδι, θα έλεγα. Όσον αφορά τα εύκαμπτα ουρητηροσκόπια, που έχει γίνει μια τεράστια επανάσταση τον τελευταίο καιρό, με μεγαλύτερο μήκος σαφώς, 54 με 70 εκατοστά περίπου, μεγέθη διάφορα στην κορυφή, 4,9-11 φρέντς, συνήθως 7,5 και λιγότερα τώρα τελευταία. Το μεγάλο χαρακτηριστικό του είναι ότι πλέον τα σύγχρονα ουρητηροσκόπια, τα εύκαμπτα, παρουσιάζουν μεγάλη κάμψη. Έως 270 μοίρες, όπως βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά σε μια εικόνα που πήρα από την εταιρεία την Boston. Πολύ μεγάλη κάμψη, που βέβαια εδώ σαφώς η κάμψη δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί περιορίζεται από τα διάφορα σύρματα που έχουν περάσει ήδη και σαφώς περιορίζει την κάμψη αυτή, τα διάφορα έτσι, οδικά και τα σύρματα και συσκευές. Αλλά με αυτή την κάμψη που κάνει το εύκαμπτο μέχρι και 270 μοίρες, πλέον μπορούμε να ελέγχουμε όλο το νεφρό, όχι μόνο δηλαδή τον ουρτήρα, αλλά το νεφρό και ιδίως τους κάλικες, τον κάτω κάλικα που πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα σε αυτόν. Το πεδίο της όρασής τους, 60 με 90 μοίρες, η γωνία της όρασης από 0 μέχρι 10 μοίρες τελευταία, τα κανάλια εργασίας με τα σύγχρονα ουρητηροσκόπια 1 ή και 2 τελευταία και βέβαια συνήθως η συσκευή λιθοτριψίας, τα λέιζερ. Παλιότερα χρησιμοποιούνταν και τα ηλεκτροϊδραυλικά κύματα, αλλά νομίζω ότι έχουν φύγει όπως είπαμε. Δύο εικόνες, ένα με το ημιάκαμπτο της Wolf, ένα ουρητηροσκόπιο και βέβαια ένα εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο με μια κάμψη εκεί. Λοιπόν, αυτή την διαφάνεια την έβαλα γιατί στο εμπόριο γενικά υπάρχουν εταιρείες όπως η Applied Medical όπου κυκλοφορούν ολόκληρα σετ ουρητηροσκόπησης, δηλαδή υπάρχει το ουρητηροσκόπιο και σου παρέχουν ολόκληρο το σετ σε ένα τραπέζι με ό,τι μπορεί να χρειαστεί κάποιος ενδοσκόπος για να εκτελέσει την επέμβαση αυτή. Λοιπόν, ουρητηρική διαστολή. Η παρουσίαση θα είναι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε από τα εργαλεία ουρητηροσκόπιο, διαστολή και αυτά δηλαδή όπως προχωράει και μια επέμβαση, ενδοσκοπική επέμβαση. Έτσι. Μιλήσαμε για το ουρητηροσκόπιο, πάμε να δούμε τους ουρητηρικούς διαστολής. Μερικές φορές η προώθηση του ουρητηροσκοπίου δια του ουρητηρικού στομίου καθίσταται δύσκολη. Οπότε έτσι μπορεί να απαιτηθεί να γίνει διαστολή του στομίου.
Μερικοί μάλιστα συγγραφείς προτείνουν να γίνεται η διαστολή σε κάθε ορτηροσκόπηση μέχρι τη τάξη του 14-15 French, με την οποία έτσι καθίσταται η επέμβαση ασφαλής, το ορτηρικό στόμιο δεν υφίσταται κάκωση, αλλά και γενικά μετά αργότερα βοηθάει αυτή η διαστολή και στην αποβολή πιο εύκολη να γίνεται των λιθιασικών συγκριμάτων. Οι τύποι των διαστολέων. Ουρητηρικοί νάρτηκες είναι από τεφλών με προοδευτικά μεγαλύτερο μέγεθος, έτσι ώστε να ανοίξει το ουρητηρικό στόμιο. Η διαστολή με μεταλλικά κυρία, οι ελαίες που πλέον εγώ δεν τις έχω, δεν, νομίζω δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Και η διαστολή με το μπαλόνι, ότι πιο καλό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πολλοί συγγραφείς πάλι πιστεύουν, το έχω εφαρμόσει και εγώ, ότι πολλές φορές μια διαστολή με τοποθέτηση ενός πικτέιλ εκ των προτέρων της επέμβασης, 48 ώρες ή λίγο παραπάνω πριν την επέμβαση, ανοίγει τόσο καλά το ορτηρικό στόμιο. Νομίζω όσοι κάνουμε ορτηροσκοπήσεις το βλέπουμε αυτό, που μπορούμε πολύ πιο εύκολα να ανεβούμε πάνω, να περάσουμε από το ορτηρικό στόμιο και να κάνουμε την επέμβαση. Χαρακτηριστικές εικόνες διαστολέων, ορτηρικών διαστολέων με τα διάφορα French σταδιακά αυξανόμενα. Διαστολής, εδώ κάτω διαστολής από τεφλών που είπαμε. Και βέβαια το μπαλόνι, που είπαμε ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το μπαλόνι αποτελείται έτσι από ένα οδηγό σύρμα και βέβαια την καθαυτήρωση συσκευή του μπαλονιού που γεμίζει με σκιαγραφική ουσία για να βλέπουμε στο CR πού ακριβώς τοποθετείται αυτό το μπαλόνι. Η μηχανή, η συσκευή που εισάγουμε το σκεστικό είναι αυτή εδώ, ποτέ με σύρυγα αλλά πάντα με αυτή την ειδική συσκευή που είναι ειδική σύρυγα με κοχλία, έτσι να γεμίζουμε σωστά. Οι ατμόσφαιρες που παίρνουν αυτό το μπαλόνι κυμαίνονται από 15-20 ατμόσφαιρες και 30 ατμόσφαιρες μπορεί να πάρει, αλλά μια διαστολή, ένα γέμισμα μέχρι 20 ατμόσφαιρες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επαρκές για να γίνει μια καλή διαστολή του ορτηρικού στομίου που τη θέλουμε στις τάξεις, όπως είπαμε, 14-15 μέχρι και 16 French. Βλέπω εδώ χαρακτηριστικές εικόνες πώς ανοίγει. Μάλιστα αυτά τα μπαλόνια είναι πάρα πολύ χρήσιμα και για τη διάνοιξη διαφόρων ορτηρικών στενωμάτων, δηλαδή όχι μόνο του στομίου, αλλά και λίγο πιο παραπάνω. Παρακαλώ. Είναι κανόνας να κάνουμε διαστολή πλέον σήμερα ή είναι η εξαίρεση στο ορτηρικό στομίο, λόγω του μεγέθους πλέον που έχουμε του μικρού στομίου? Κατά βάση δεν θα έλεγα ότι είναι κανόνας. Με τα σύγχρονα ορτηροσκόπια, τους καλούς οδηγούς που έχουμε, τα σύρματα και γενικά τα μεγέθη στην κορυφή, νομίζω ότι δεν είναι τόσο κανόνας. Αλλά γενικά, εγώ θα προτιμούσα να γίνεται διαστολή, ιδίως όταν βλέπω ένα σχετικά στόμιο που δεν θέλω έτσι να το παραβιάσω, να σμπρώξω εδώ και αυτά, θα προτιμούσα να κάνω διαστολές. Κύριε Γιαννακόπουλε. Ναι, ετοιμαζόμουν να το ρωτήσω λίγο στο ακροατήριο. Εγώ θα ήθελα να σηκώσετε το χέρι αυτή που κάνετε συστηματικά διαστολή του ορτηρικού στομίου πριν βάλετε το ορτηροσκόπιο. Και το κάνετε συστηματικά. Βλέπω δύο χέρια. Τρία. Οι υπόλοιποι επομένως προσπαθείτε να μπείτε αρχικά με το ορτηροσκόπιο και μόνο αν δεν μπαίνει βάζετε το διαστολέα. Και υποθέτω ότι οι περισσότεροι από εσάς θα συμφωνήσετε πως τα σύγχρονα ορτηροσκόπια μπαίνουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων χωρίς διαστολή. Σωστά, Δημήτρη? Νομίζω ότι η ερώτηση πρώτη πρέπει να γίνεται πώς κάνουν ορτηροσκόπιο. Καλά, εντάξει. Θεωρώ ότι είναι μια επέμβαση που πλέον δεν αποτελεί τον μύθο του παρελθόντος. Νομίζω ότι θα τη θεωρούσα ρουτίνα για τους περισσότερους ουρολόγους. Εάν δεν είναι, πρέπει να προσπαθήσουμε να την κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τελικά. Οπότε ας παραμείνουμε λοιπόν στην ερώτηση. Συμφωνούμε όλοι ότι τα πιο πολλά περιστατικά δεν χρειάζονται διαστολή. Νομίζω συμφωνούμε, έτσι. Ωραία. Μια ερώτηση, επιτρέπετε? Άκουσα για δεύτερη φορά από τον κύριο Παπαλάκη την χρήση του CRM. Θέλω να ρωτήσω, αν δεν υπάρχει CRM, εμείς δεν έχουμε CRM, το μοιραζόμαστε τρία κτίρια και μαλώνουμε, είμαστε στην κατηγορία malpractice? Θέλετε να σας απαντήσουμε αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Ναι. 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 Να πω κάτι. Το CRM, η ιστορία του CRM στην οδορολογία είναι μια ιστορία που προσωπικά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει τελειώσει. Καταρχήν, δεν θέλω να ακούσω και σας το λέω που μην με ρωτήσετε το θέμα της ακτινοβολίας. Όσοι φοβούνται την ακτινοβολία, μην ασχολείστε με ενδορολογία. Κάντε ακράτεια, κάντε reconstruction, κάντε κάτι άλλο. Η ενδορολογία έχει ακτινοβολία, τέλος. Είναι συνηθισμένη. Επομένως, είναι αναποφευκτή, αλλά οι δόσεις είναι μικρές ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, χωρίς το CRM, ένας έμπειρος ουρολόγος μπορεί να κάνει ορτηροσκόπηση. Αυτό το παραδέχομαι. Αλλά τα συμβάματα που πιθανόν να έχει είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα κάνει ένας άπειρος ενδορολόγος έχοντας CRM. Με άλλα λόγια, ξεκινάει με πολύ σημαντικό μειονέκτημα. Θα συνιστούσα επομένως να κάνετε ορτηροσκόπηση με CRM και σε αυτό συμφωνούν όλοι παγκοσμίως. Τώρα, αν δεν το έχετε. Εντάξει, τι να σας πω. Καταλαβαίνω ότι
παραφορές πρέπει να γίνει, αλλά αν πρέπει να δώσουμε επίσημο χαρακτηρισμό, ναι, δεν είναι σωστή πρακτική. Αν μην το πούμε malpractice και ακούγεται βαρύ, δεν είναι σωστή πρακτική όμως. Εγώ θα ήθελα επίσης να προχωρήσω λίγο παραπέρα και να πω όχι μόνο ρητροσκόπηση, αλλά κατά τη γνώμη μου και οποιαδήποτε παρέμβαση στο ανώτερο ρουπητικό, Big Ten για παράδειγμα, έτσι. Πρέπει να γίνεται έτσι, έτσι. Και το λέω γιατί εγώ βρέθηκα σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας το καλοκαίρι και όταν πρωτοζήτησα την προϊσταμένη του SCR για να βάλω ένα πικτέλ, μάλλον, όχι μάλλον, είμαι σίγουρος ότι νόμιζα ότι εγώ δεν ξέρω να βάζω πικτέλ κανονικά. Συμφωνώ. Εμείς τα πικτέλ τα βάζουμε SCR, όλα έτσι. Όλα. Μηδενός ξέρουμε. Λέμε ότι η ρουτηρητική προσέγγιση δεν αφορά ούτε μια διαγνωστική ρουτηροσκόπηση, ούτε φυσικά και έναν απλό λίθο. Έτσι. Μπορεί να είναι και περισσότεροι λίθοι, μπορεί να είναι και όγκοι, μπορεί και ενδονεφρικά να λειτουργούμε κτλ. Λίγο μπροστά, κάποιοι από εσάς έχετε μπροστά σας μπαλόνια διαστολής ουρητήρων και τις σύρικες αυτές με τον κοχλία. Αυτές οι σύρικες με τον κοχλία, κάποιος τις έχει, ας κυκλοφορήσουν λίγο. Ας κυκλοφορήσουν, είναι σύρικες οι οποίες βιδώνει στο έμβολο. Ο Αποστόλης το είπε, αν προσπαθήσεις να φουσκώσεις ένα μπαλόνι διαστολής ουρητήρα ή ένα μπαλόνι νεφροστομίας με μια απλή σύρικα 50, θα σπρώχνεις μόλις σου τη δύναμη και δεν θα καταφέρνεις απολύτως τίποτα. Είναι αδύνατο να γίνει. Οπότε αυτές, σας το λέω και εγώ στην αρχή, όταν πρωτοξεκίνησα, έπαιρνα σύρικα σιγά σιγά. Τώρα μην δίνουμε και εξτρά λεφτά να παίρνουμε τη σύρικα με κοχλία. Δεν μπορείς να το φουσκώσεις στο μπαλόνι και να κρατήσεις την πίεση εκεί που θέλεις με το χέρι. Είναι αδύνατο. Οπότε οι σύρικες αυτές με κοχλία είναι πάρα πολύ πρακτικές και έχουν και εξελιχθεί πολύ. Μπορούν να βιδώσουν, αλλά μπορείς να πατήσεις και ένα κουμπάκι και να δουλέψεις σαν σύρικα κανονική. Αφήνεις το κουμπάκι και ξαναγίνεται σύρικα κοχλία. Εντάξει. Ναι. Κάτι ακόμα για τα μπαλόνια. Πόσοι χρησιμοποιείτε μπαλόνια διαστολής ουρητήρας, σηκώστε λίγο το χέρι, για να ξέρουμε λίγο πόσοι έχουν εμπειρία από αυτά. Λίγοι. Λοιπόν, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά τους τα είπε ο Αποστόλης. Το ένα είναι το μήκος του μπαλονιού, σε τι έκταση θα κάνει η διαστολή. Είναι από 4 έως 10 σαντιμέτρες στην αγορά. Εμείς χρησιμοποιούμε το εξάρι, τον 6 σαντιμέτρο, γιατί είναι ένα λογικό μήκος. Ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πόση διαστολή θα κάνει σε διάμετρο. Τα μεγέθη είναι από 12 έως 18. Εμείς βάζουμε το 14 με 16 που είναι πάλι κάπου στη μέση. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι τι πίεση μπορεί να αντέξει αυτό το μπαλόνι. Αυτό για το ρουτηρικό στόμιο δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί και με χαμηλή πίεση θα το διαστείλει. Αν όμως πάτε να διαστείλετε ένα στένωμα του ρουτήρα πιο ψηλά, θέλετε μπαλόνι που να έχει ικανή πίεση. Τα σύγχρονα μπαλόνια των καλών εταιριών έχουν πιέσεις που φτάνουν από 20 ατμόσφαιρες και πάνω. Το πιο μεγάλο, το πιο ισχυρό αυτή τη στιγμή σε πίεση το έχει η BART με 30 ατμόσφαιρες. Της Cook και της Boston είναι στις 20. Η συμβουλή μου είναι, αν είναι να αγοράσετε μπαλόνι, μην αγοράσετε από εταιρεία μπαλόνι που φτάνει μια maximum πίεση 8 με 10 ατμόσφαιρες. Παραδείγματος χάρη, της Coloplast φτάνει στις 8 ατμόσφαιρες. Κατά τη γνώμη μου, είναι ακατάλληλο για διαστολή πιο ψηλά σε στενώματα. Αν λοιπόν να δώσετε λεφτά για να πάρετε ένα μπαλόνι, πάρτε ένα που να έχει καλά χαρακτηριστικά αυτού του είδους, εντάξει.